μετά με σχετική ανοχή. Αναγνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι διαθέτετε χιούμορ με δοκιμασμένο σε μακρόχρονη διαδρομή και ως εκ τούτου ακριβώς έτσι το εκλαμβάνω και εγώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα σπεύσω να εμπλακώ στην τόσο ρηχή και εύκολη τακτική της αποδομητικής ατάκας που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί πολιτικοί σε αυτή την αίθουσα αλλά και γενικά στον πολιτικό βίο. Προέχει αυτή τη στιγμή να αντιληφθούμε επί της ουσίας τι σημαίνει η απώλεια των τριών αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού και μέσα σε τι περιβάλλον εντάσσεται, σε ποιο περιβάλλον εντάσσεται αυτή η απώλεια. Να μείνουμε σε χαμηλούς τόνους με την οδύνη και τη λύπη, την οποία προφανώς και να διαβιβάσουμε στους οικείους, και αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αυτής της αίθουσας και δεν είναι απλώς ένα συναισθηματισμός αυτός, είναι η ουσιώδης λεβέντικη στάση του ελληνικού πολιτικού κόσμου σε τέτοιες στιγμές. Και φυσικά θεωρώ βέβαιο και εμπιστεύομαι και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι η έρευνα θα γίνει με όλους τους όρους και τους κανόνες ώστε να αποτυπωθεί η πραγματικότητα που οδήγησε σε αυτό το τραγικό συμβάν, γιατί αυτό δεν αποτελεί πεδίο μιας νέας περίεργης αναζήτησης, αλλά ένα χρέος απέναντι και στην ελληνική πολιτεία, αλλά κυρίως χρέος πρωτίστως απέναντι στους τρεις απολεσθέντες, απέναντι στο πολεμικό ναυτικό, απέναντι στην προσπάθεια που οι ένοπλες δυνάμεις καταβάλουν. Θέλω με την ευκαιρία να εξάρω και τη συμμετοχή του λιμενικού σώματος στις προσπάθειες για την διερεύνηση που από χθες το πρωί ξεκίνησαν για την έρευνα, για τον εντοπισμό των απολεσθέντων, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Μια συμμετοχή του λιμενικού σώματος σε συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό, που αυτοί που την παρακολουθούν και γνωρίζουν τα πράγματα μπορούν να καταγράψουν πάρα πολύ θετικά στην τραγωδία όμως αυτή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η αποδόμηση του αντιπάλου δεν είναι πολιτική. Είναι εξουσιομανία. Πολιτική είναι η αυστηρή κριτική του αντιπάλου με τις ανάλογες προτάσεις και την ανάλογη ανάληψη ευθύνης για αυτές τις προτάσεις. Κάνετε μεγάλη προσπάθεια με ρίδες της αίθουσας αστής να πούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση έκανε τα ίδια πράγματα. Δεν έκανε τα ίδια πράγματα. Ναι, έκανε σκληρή αντιπολίτευση, σκληρή κριτική, ποτέ προσωπική, ποτέ ή σχεδόν ποτέ, αν υπάρχουν κάποιες αρνητικές εξαιρέσεις μεμονωμένες να το δεχτώ, αλλά ποτέ προσωπική, αναδεικνύοντας την εναλλακτική προοπτική για την οποία παλεύουμε. Ακριβώς, κύριε Γεωργιάδη, ο προβληματισμός για το αν συγκροτήσεις και αμυντικοί οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ εξακολουθούν να έχουν τον ίδιο χαρακτήρα σήμερα ή σε ποιο πλαίσιο εντάσσονται ή ποια είναι η προοπτική τους, δεν είναι ζήτημα τι λέει ο Δρίτσας ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κορυφαίο κεντρικό ζήτημα που πρέπει να απασχολεί τον ελληνικό πολιτικό κόσμο, τον ευρωπαϊκό πολιτικό κόσμο κάθε στιγμή
και να τοποθετούνται ζητήματα. Ο κ. Γεωργιάδης σήμερα επέλεξε εμένα ως το υποκείμενο της ακατάσχετης ατακατολογίας του. Ήδη πριν έρθει εδώ είχε πάει αλλού σε άλλη εκδήλωση για να πει το ίδιο. Τώρα έφυγε, μπορεί να έχει πάει σε κάποιους ραδιοσταθμούς, σε κάποια κανάλια για να πει το ίδιο. Αυτό είναι πολιτική φτύνια είναι. Και το ίδιο λοιπόν σε πιο καλό επίπεδο, ομολογώ, έχω να κριτικάρω τον τρόπο με τον οποίο μίλησε λίγο πριν ο κύριος Σταμάτης. Σοβαρά, ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Μουζάλας χρειαζόταν προχθές να αναδείξουν στο δημόσιο διάλογο το ενδεχόμενο όχι να μας κλείσουν τα σύνορα, δεν υπάρχει κανείς να μας κλείσει τα σύνορα. Δεν γνωρίζουν ότι μήνες τώρα στην Ευρώπη οι εξελίξεις μέρα-μέρα προσθέτουν εθνικούς εγωισμούς και πρωτοβουλίες εθνικών εγωισμών από πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης. Δεν γνωρίζουν ότι στην Ευρώπη ήδη ένας αριθμός που ξεπερνάει περίπου το 1 εκατομμύριο προσφύγων έχει εγκατασταθεί περνώντας από τη χώρα μας, κυρίως περνώντας από τη χώρα μας. Δεν γνωρίζει ότι το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, οι μετακινήσεις πληθυσμών για πολλούς ιστορικούς είναι η κύρια παράμετρος των εξελίξεων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη φορά έχουμε ακούσει για τις μετακινήσεις των πληθυσμών και πόσο άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Τόσο άσχετοι και αθώοι είμαστε. Και είναι ζήτημα της ανικανότητας ή της αδυναμίας μιας κυβέρνησης. Μπόρεσε η Μέρκελ, η πανίσχυρη και πολύ καλά οργανωμένη Γερμανία να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Μπόρεσε η Γαλλία. Η Ελλάδα μπόρεσε, κυρίες και κύριοι. Από την πρώτη στιγμή βάλαμε στόχο να κρατήσουμε ψηλά τη συνθήκη της Γενέβης όπως μας επιτάσσει η Διεθνή Συνθήκη και ταυτόχρονα να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας που να εισέρχεται στη χώρα μας και να μην καταγράφεται με πολύ μεγάλες αδυναμίες, με πολύ μεγάλες ελλείψεις οργανωτικές, τεχνολογικές, οικονομικές και άλλες. Αντί να στηριχθεί αυτή η κυβέρνηση σε αυτή την πανεθνική προσπάθεια όπως το ζήτησε ο Πρωθυπουργός στη σύσκεψη των αρχηγών και για το προσφυγικό και για το ασφαλιστικό και για άλλα κορυφαία ζητήματα, η Νέα Δημοκρατία κυρίως αλλά και άλλα κόμματα επιλέγουν τη φθορά της κυβέρνησης και ύστερα αναρωτιούνται αν πραγματικά ισχύει ή δεν ισχύει ότι αυτή τη στιγμή ένα ολόκληρο σύστημα οικονομικό, πολιτικό, διαπλεκομένων συμφερόντων, το μόνο που τους νοιάζει ανεύθυνα, εγκληματικά ανεύθυνα, είναι πως θα ρίξουν αυτή την κυβέρνηση. Τίποτε άλλο δεν τους νοιάζει. Τίποτε άλλο. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή που παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη γειτονιά μας, είναι μια ιστορική εξέλιξη, κορυφαία. Και θα την αντιμετωπίσουμε έτσι. Και ακριβώς δεν είναι τυχαίο, όταν έγινε το μακελιό στο Παρίσι και οι Γάλλοι ζήτησαν στοιχεία για τους δύο που βρέθηκαν νεκροί και από τα αποτυπώματά τους εντόπισαν περίπου και έστειλαν σε όλες τις υπηρεσίες μήπως μπορεί να βρεθούν στοιχεία, μέσα σε ελάχιστο χρόνο η ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα είχε την πλήρη ταυτότητα και των δύο. Άσχετο αν δεν είχαν αξιοποιηθεί αυτά τα στοιχεία από τις διεθνείς υπηρεσίες, τις ευρωπαϊκές, σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό δεν είναι δείγμα γραφής ενός σοβαρού κράτους και μιας πολιτικής που προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να κρατηθεί σε αυτές τις τεράστιες δυσκολίες. Δεν είναι δείγμα γραφής. Θα μιλήσετε, κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Θα μιλήσετε. Thank you.
Το ποιος θα μιλήσει και δεν θα μιλήσει το αποφασίζω εγώ. Λοιπόν, ολοκληρώστε όμως, κύριε Υπουργέ, ήδη σας έχω δώσει δύο επιπλέον. Τελειώνω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι λοιπόν γι' αυτό πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Οι εξελίξεις τώρα με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, η έρευνα διάσωση δεν ήταν ποτέ μόνο μια παράμετρο με την ανθρωπιστική της πλευρά. Ήταν πάντα, και όσοι γνωρίζουμε, το έχουμε εντοπίσει αυτό, ένα πεδίο γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών συγκρούσεων. Ας κρατήσουμε ψηλά την ανθρωπιστική διάσταση. Οι εξελίξεις με τη συμμετοχή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο αλλάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους κανόνες. Είναι νωρίς για να μιλήσουμε με πληρότητα για όλα αυτά. Ας κρατήσουμε ανοιχτή και όρθια τη συνθήκη της Γενέβης. Το λιμενικό σώμα είναι παρόν και όσο ό,τι το αφορά θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο καθήκον του και να εποπτεύει τα σύνορα και να σώζει ανθρώπινες ζωές όταν κινδυνεύουν. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει όλος ο πολιτικός κόσμος να ενεργοποιηθεί και να κρατηθούμε πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και αυτή η κυβέρνηση, σας βεβαιώνω, δεν αντιμετώπισε ποτέ κανένα από αυτά τα ζητήματα με ρηχότητα. Κλείστε, παρακαλώ. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν έχω τον χρόνο, αλλά νομίζω ότι αυτά ήταν ακόμα πιο σημαντικά. Έχω όλες τις απαντήσεις και στον κύριο Κουτσούκο και στον κύριο Σταμάτη για τις λεπτομέρειες και τα επιμέρους ζητήματα σχετικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ευχαριστώ.